Τώρα πάμε σε μια άλλη ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη και πρόκειται για την πρόσληψη του γαλλικού οίκου συμβούλου Λαζάρ για το θέμα του χρέους από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Μονοβασιώτης για να μας πει περισσότερα. Μια εταιρεία γνωστή από το πρόσφατο παρελθόν. Και μια εταιρεία η οποία είναι γαλλικών συμφερόντων και το επισημαίνουμε αυτό διότι ενδεχομένως να έρχεται να υποστηρίξει λίγο ακόμη τον πολύ σημαντικό ρόλο που αναμένεται ή που περιμένει η ελληνική πλευρά να παίξει η Γαλλία. Πολύ καλά κάνεις και επισημαίνεις ότι η Λαζάρ είχε εμπλακεί και στο γνωστό μας PSI. Σήμερα το πρωί μαθαίνω ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών στο Παρίσι είχε συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρείας και ήδη του παρουσίασαν ένα πρώτο σχέδιο, Νίκο, ένα πρώτο σχέδιο για το τι θα μπορούσε να πέσει στο τραπέζι με εναλλακτικές λύσεις για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Μπορούμε να δούμε ορισμένα βασικά σημεία από αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, αυτό το σχέδιο θα έχει ακόμη και το ενδεχόμενο ενός κουρέματος για ένα κομμάτι όμως του χρέους. Κάτι που αναμφίβολα θα βρει πολύ έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Το δεύτερο το οποίο περιλαμβάνει σε αυτή την πρόταση είναι η επιμήκυνση αλλά και τα σταθερά χαμηλά επιτόκια για ένα άλλο κομμάτι του χρέους. Επιμήκυνση στην αποπληρωμή του χρέους. Έτσι. Και επιτόκια τα οποία θα είναι σταθερά, δεν θα είναι κειμενόμενα. Και σταθερά και χαμηλά, έτσι ώστε το συνολικό κόστος για την ελληνική πλευρά να είναι αντιμετωπίσιμο. Αυτής της μορφής στην αναδιάρθρωση ξέρουμε ότι η Ευρώπη την κουβεντιάζει. Και υπάρχει και ακόμη ένα σημαντικό σημείο για ένα άλλο κομμάτι του χρέους που ενδεχομένως να μην έμπαινε ούτε στη μία ούτε στην άλλη λύση. Είναι η ανταλλαγή ομολόγων με άλλα μεγαλύτερης διάρκειας και χαμηλότερου κόστου, τα γνωστά μας swaps. Αυτές οι προτάσεις πέφτουν αυτή την ώρα που μιλάμε στο τραπέζι. Αυτή είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο αρχικός σχεδιασμός των συμβούλων της Λαζάρ. Τώρα, βέβαια, πώς αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι και οι υπόλοιποι δανειστές.